centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε τώρα λίγο πριν το διάλειμμα όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Τσουκά. Πάμε στον συνδεσμό, γιατί όντως είναι οριστικό και μάλιστα βγήκε και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετέχουν στο 5ο Fair Shopping Festival. Κύριε Τσούκα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσούλη, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μια βροχερή πραγματικά μέρα σήμερα, απίστευτη μέρα αυγουστιάτικη. 30 Σεπτεμβρίου ως 3 Οκτωβρίου, οριστικά 5ο Fair Shopping Festival. Ναι, έτσι ακριβώς. Πήρατε λοιπόν αυτή την απόφαση σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες και μας λέγατε σε προηγούμενες εκπομπές θα κοιτάξετε τι θα γίνει και πώς θα γίνει όλο αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, αλλά και με τι μπορεί να ισχύει εκείνη την περίοδο και για τις αεροπορικές εταιρείες που θα φέρουν τον εμπορικό μας κόσμο. Τι έχει γίνει λοιπόν γύρω από όλο αυτό για να πάρετε την οριστική απόφαση? Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εδώ πέρα το πιστοποιημένο όργανο από την Τούβελας, η οποία πιστοποιεί το κτίριο για το COVID. Α, μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να πω ότι έχουμε κινηθεί αυτές τις μέρες πολύ επαγγελματικά, πραγματικά. Έχουμε άρεστη συνεργασία με την ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Την Παρασκευή, μάλιστα, έχουμε και μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Προσπαθούν και αυτοί να μας ενημερώσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Από όσο αφορά τις αεροπορικές εταιρείες θα είμαστε εντάξει, νομίζω θα έχει δοθεί το OK πολύ πιο νωρίς. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ημερομηνίες, δεν είναι δικιά μου δουλειά άρρωστε. Νομίζω όλα θα κυλήσουν φυσιολογικά. Ναι. Εσείς βλέπω εδώ ότι έχετε και προσιτές τιμές, έχετε ρίξει τις τιμές για το Fair Shopping Festival ώστε ελείψη και των φετινών εκθέσεων να μπορούν όσο δυνατόν περισσότεροι να συμμετέχουν. Ναι, κοιτάξτε, έχω ξαναπεί εγώ ότι εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τον συνάδελφο Γουνοποιό. Οι τιμές που κάνουμε πραγματικά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Πραγματικά είναι οι φθηνότερες όλων των εποχών. Νομίζω ότι πουθενά σε καμία έκθεση στον κόσμο δεν μπορείς να βρεις αυτές τις τιμές. Είναι πραγματικά προς ενίσχυση των επιχειρήσεων. Από πλευράς μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ανθρωπίνως δυνατό, να βοηθήσουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε τον κλάδο, να βοηθήσουμε την πόλη. Ο οποίος δεν δουλεύει προς στιγμήν και περιμένει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μας δώσει μια αφορμή και το 5ο Shopping Festival να πούμε ότι ίσως και κάποια μαγαζιά να ανοίξουν, ή θα έχει τον ρόλο της αυτή η έκθεση, το Fair Shopping, να δώσουμε δηλαδή ότι στόκ υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Τσουκά? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσω αν θα πουληθούν στόκ εδώ πέρα, αν θα πουληθούν καινούρια. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή γίνεται για να δοθεί ένα έναυσμα στην τοπική κοινωνία εδώ πέρα, να ξεκινήσουν σιγά σιγά τις δουλειές τους, να ξαναμπούν μέσα στα μαγαζιά τους. Και μας ελπίσουμε με τη βοήθεια της Παναγίας να πάνε όλα καλά και να δοθούν και κάποιες παραγγελίες και να μπορέσει να γίνει ξανά το ξεκίνημα του κλάδου μας. Μάλιστα. Για να απαντήσουμε, γιατί βλέπω επανέρχονται ερωτήματα. Τα αεροπλάνα με τους εμπορικούς επισκέπτες από Ρωσία και τις άλλες χώρες τα έχετε διασφαλίσει ότι θα έρθουν? Ναι, τα έχουμε διασφαλίσει προς το παρόν. Εάν δεν αλλάξει κάτι, ξαναλέω, έχουμε διασφαλίσει και την έκθεση. Εάν δεν αλλάξει κάτι, έτσι, αν δεν γίνει κάτι μεγάλο κακό, θα κυλήσουν όλα φυσιολογικά. Μάλιστα. Φέτος, επαναλαμβάνω, λόγω του COVID, αυτή τη στιγμή είναι η γνωστή εταιρεία TUV που πιστοποιεί χώρους και κατά του κορονοϊού. Τι μέτρα θα λάβετε εκεί και αν θα χρειαστούν και ίσως και αλλαγές με αφορμή τον κορονοϊό στο εκθεσιακό κέντρο? Κοιτάξτε, όχι, τρομερές αλλαγές δεν θα χρειαστούν. Είναι οι κανονισμοί που έχουν για τα εκθεσιακά κέντρα.
Σίγουρα κάποιες μικροαλλαγές θα γίνουν. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Νομίζω ότι είναι εύκολα να γίνουν αυτά. Απλά είναι ένας, τέσσερις μέρες θα είναι ένας συνεχής έλεγχος από εμάς προς τους πελάτες και προς τους εκθέτες. Γιατί τα πράγματα είναι αυστηρά, δυστυχώς. Ναι, δηλαδή τι εννοείται, ότι οι εμπορικοί επισκέπτες θα υπόκειται και σε τεστ κορονοϊού πριν μπουν στην έκθεση, ας πούμε. Βεβαίως. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά από τα πολύ καινούργια πράγματα που ακούμε. Όποιος μπαίνει στην έκθεση πια και θα μπει στο 5ο Fair Shopping Festival, θα πρέπει να προηγείται τεστ κορονοϊού. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω ότι έχουμε ήδη παραγγείλει ένα μηχάνημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ναι. Το οποίο πριν μπεις μέσα στο κτίριο θα σε δίνει τα αποτελέσματα αν έχεις κάτι ή όχι. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι επαναστατικό, κύριε Τσούκα. Θα υπάρχει μηχάνημα στο εκθεσιακό κέντρο που χωρίς να κάνεις τίποτα θα σου λέει αν έχεις ή όχι κορονοϊό. Βεβαίως. Απίστευτο. Και είναι αξιόπιστο. Τώρα τι να σας πω, γι' αυτό μας το πούλησαν. Ακριβό. Αρκετά. Μάλιστα. Σε τεστ πιθανά θα υποβάλλονται και οι εκθέτες. Σε τεστ κορονοϊού οι εκθέτες όχι. Δεν θα περνάνε απλά από το μηχάνημα που ανοιχνεύει λοιπόν, κορονοϊό. Λοιπόν, για να καταλάβετε, και η Τού Βελάς όταν το είδε είπε ότι είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά. Μάλιστα λέει πρώτη φορά αυτό το μηχάνημα λέει το είδαμε στη Σιγκαπούρη και δεύτερη φορά εδώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να μια καινοτομία που έχετε κι εσείς εν όψη του 5ου Fair Shopping Festival, επαναλαμβάνω, 30 Σεπτεμβρίου ως 3 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τώρα, δεν ξέρω αν ήδη, πρέπει να πούμε ότι ήδη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, ναι, γιατί υπήρξε και ένα ερωτηματολόγιο πριν λίγες μέρες, προηγήθηκε και αυτό. Θα έχει κόσμο, τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω θα έχει κόσμο, ναι. Δεν μπορώ να εγγυηθώ δουλειές ή να πω δουλειές, αλλά θα έχει κόσμο, ναι. Έχετε βάλει και στόχο επιχειρήσεων στο εκθεσιακό? Όχι. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πάνω κάτω τα δεδομένα για το φεστιβάλ και για τις εκθέσεις είναι πάνω κάτω τα ίδια κάθε χρόνο. Δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Νομίζω όλα θα κυλήσουν φυσιολογικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, σας αφήνω να συνεχίσετε τη συζήτηση με τους ανθρώπους της Τού Βελάς για την πιστοποίηση κατά του COVID-19 του εκθεσιακού κέντρου και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάντως έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις γονοποιητικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν οριστικά στο 5ο Fair Shopping Festival. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω μέχρι πότε συνεχίζονται βέβαια, αλλά... Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι 14... Συγγνώμη, 14 Αυγούστου. Μέχρι 14 Αυγούστου. Ναι. Άρα λοιπόν για πολύ λίγες μέρες για να κλείσει αυτό το θέμα. Δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. 10 μέρες. Ωραία. Ωραία. Έγινε. Κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.